οποίος Περιφερειακός Σύμβουλος, με τον Γιώργο το Δέδε, με τους νέους δρόμους στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Πώς από νομικός κατεβαίνετε στην αυτοδιοίκηση? Είναι η πρώτη φορά, έχετε ξανακατέβει? Έχω μια μικρή προϊστορία. Μάλιστα. Έχω κατέβει στο Δήμο Πύλου, έχω διατελέσει και Δημοτικός Σύμβουλος το 10 μέχρι το 14. Και εντάξει, επειδή είμαι και δικηγόρος και ασχολούμαι γενικώς, κάθε υπόθεση είναι πολιτική. Κάθε νομική υπόθεση είναι πολιτική. Και έχω και λίγο το σαράκι να με τρώει. Και αγαπάω και πολύ και τον τόπο μας, την Πελοπόννησο δηλαδή, και τη Μεσσηνία. Θεωρώ υποχρέωσή μου να βοηθήσω να αλλάξει κάτι που θεωρώ ότι μας πάει πίσω. Για να πω στους Πελοποννήσιους, το είπα και προηγουμένως πριν κατεβείτε στο πλατό, κύριε Γιαννόπουλε, ότι με προσωπική σας παρέμβαση, μετά από πάρα πολλές μηνύσεις, οι οποίες περνάγανε ξόφαλτσα, ερχόντουσαν στα δικαστήρια, πρέπει να έρθαν και σε εσάς οι γνωστοί που τώρα έχουν συνταξιοδοτηθεί και κάποιοι άλλοι, και έλεγαν δεν φταίει για τα απορρίμματα, δεν έχει την ευθύνη ο Περιφερειάρχης, και τελικά έβγαινε ότι είχαμε το έγκλημα, αλλά ψάχαμε να βρούμε, όπως λέμε, το πτώμα. Ή μάλλον ψάχαμε να βρούμε τον ένοχο. Ο κύριος Γιαννόπουλος, λοιπόν, με προσωπική μήνυση, πρωτόδικα, και ο δήμαρχος, ο απερχόμενος της Πύλου, ο κύριος Καφαντάρης, αλλά και ο κύριος Στατούλης, έχουν πάρει μία ποινή για αυτή τη φωτιά που μπήκε και τα τοξικά που ανέπνευσαν οι κάτοικοι εκεί, οι συντοπίτες σας, κύριε Γιαννόπουλε, και θέλουμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Μας πείτε πολύ γρήγορα δύο κουβέντες του ιστορικού. Κοιτάξτε, επειδή εκεί πέρα στον Άγιο Νικόλαο υπήρχε ένα έγκλημα περιπατολογικό και ήταν και η διαχείριση αυτού του σκουπιδότοπου, του Χαδά, εκτός από παράνομη, ήταν και ένας τρόπος επένδυσης, χειραγώγησης χρημάτων, τα οποία δεν ξέρω πού πήγανε, πάντως εκεί δεν πήγανε. Και επειδή το σχέδιο και του Καφαντάρη και του Τατούλη ακόμα αναβαγισμένα είναι, τα σκουπίδια πάλι εκεί ρίχνονται, έκανα μία μήνυση κατά τον δύο και μία αστική δίκη. Μήπως και συνέλθουνε. Στην αστική δίκη αποφασίστηκε κάτι, δεν το τήρησαν ποτέ. Κάποιοι πόνταραν ότι ποτέ δεν θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Όμως υπάρχουν και δικαστές στην Καλαμάτα. Ασκήθηκε και δικάστηκαν. Δικάστηκαν 2 χρόνια. Βέβαια, απολαμβάνουν το τεκμήριο της αθωότητας για το εφετείο, τον Ιούνιο, 11 Ιουνίου. Το σημαντικό εμένα που με συγκλώνησε ήταν ότι ενώ καταδικάστηκαν, αιτήθηκαν από το δικαστήριο να πάρουν ελαφρυντικά. Και αιτήθηκαν και οι δύο το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου, επειδή είναι δημόσια πρόσωπα, συμμετέχουν και προσφέρουν στην κοινωνία, και το δικαστήριο ομοφόνως αποφάσισε ότι δεν δικαιούται το ελαφρυντικό, γιατί αυτό την παρανομία την έκαναν επί πολλά χρόνια και άρα δεν μπορούν να πούν τίποτα. Αυτό ήταν συγκλονιστικό και νομίζω ότι στο επίπεδο αυτών των εκλογών αυτό πρέπει να κριθεί. Δεν είναι στην ουσία μια προσωπική έτσι, επιβεβαίωση. Εγώ το έκανα επειδή είχα υποχρέωση να το κάνω, αλλά βλέπω ακόμα και οι δυο να μην έχουν συνέλθει. Δεν έχει γίνει κάτι με τα σκουπίδια. Μάλιστα. Έτσι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε πώς και πότε ασχοληθήκατε με την τοπική αυτοδιοίκηση και τι ήταν αυτό που σας έκανε να συστρατευτείτε με τον Γιώργο το Δέδε, εδώ τον πατριώτη μας, έναν αξιόλογο άνθρωπο, ο οποίος έχει δώσει μάχες για την αυτοδιοίκηση και στις προηγούμενες εκλογές, αλλά πάνω απ' όλα σαν γραμματέας υποδομών βοήθησε πάρα πολύ και πάρα πολλούς δήμους στη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας. Εγώ με την αυτοδιοίκηση σας είπα ότι και με την πολιτική γέννη, γιατί είμαι και λίγο κουζουλός, ασχολούμαι από την εφηβεία μου. Με τον Γιώργο τώρα, επέλεξα να κατέβω με το ΔΕΔΕ για πολλούς συγκεκριμένους λόγους. Από τους πιο κορυφαίους είναι ότι τον θεωρώ ηθική προσωπικότητα, τον θεωρώ χαρισματικό άνθρωπο και τον θεωρώ πολύ ικανό άνθρωπο. Και αυτό δεν το θεωρώ εγώ. Αν θυμάστε, κύριε Κάπο, στο debate που οργανώσατε, στην τηλεμαχία των υποψηφίων, όπου έλειπε ο Μόρα Βαλεσής, ο κύριος Νίκας είπε εδώ, δεν ξέρω αν ήταν εδώ το στούντιο, ναι, είπε ότι αναγνωρίζω τη μεγάλη συμβολή και το έργο που έχει προσφέρει και στους Δήμους της Μεσσηνίας ο κύριος Δέδες. Άρα λοιπόν, όταν το λέει ο κύριος Νίκας, εγώ τι άλλο να πω.
Αυτοί λοιπόν οι λόγοι. Ήταν η δεύτερη φορά, γιατί την πρώτη φορά το είπε ο κύριος Νίκας και ο κύριος Μπουντρούκας στο εορταστικό το δικό μας την πρωτοχρονιά. Ωραία. Άρα λοιπόν, αφού το λένε αυτοί, εγώ τι να πω. Πλέον αυτόν που σημείωσα, τη ηθική συγκρότησή του, τη προσωπικότητά του, τη τεχνική του αρτιότητα, του οράματό του και τη ταπεινότητά του, γιατί είναι ένα ταπεινό και σεμνό άνθρωπο. Άλλοι, άμα έκαναν αυτό το έργο, θα το έπαιζαν κάθε βράδυ σε διαφημίσεις. Μας ενώνει και μια πολιτική συναντήληψη με τον κύριο Δέδε. Ωραία. Και νομίζω ότι ο πιο βασικός λόγος όμως είναι ότι αν δούμε όλους τους υποψηφίους στην περιφέρεια, εγώ και το σύστημα της απλής αναλογικής, θεωρώ ότι ο Γιώργος, ακόμα και οι υποψηφίοι του, δεν ξέρω τον εαυτό μου, γιατί δεν πρέπει να μιλάω για τον εαυτό μου, μπορούν να εγγυηθούν ότι θα παράξουν συνενέσεις. Γιατί αυτό χρειάζεται από τον Οκτώβριο. Πώς θα διοικηθεί η περιφέρεια που ο πρόεδρος θα είναι μειοψηφία. Νομίζω ότι ο Νίκας δεν μπορεί να παράξει συνενέσεις, ο Τατούλης δεν μπορεί να παράξει συνενέσεις, οι υπόλοιπες αυτοδυτικές ομάδες, τα σχήματα τα υπόλοιπα, θέλουν να καταγραφούν κυρίως ή να ασκήσουν αντιπολίτευση, και καλά κάνουν. Εγώ τιμώ πάρα πολύ τον κύριο Γόντικα, γιατί είναι μια συνεπής αυτοδιοικητική αντιπολίτευση. Δεν θέλει να διοικήσει όμως. Άρα πρέπει να έχουμε έναν άνθρωπο ή μια ομάδα. Η οποία θα μπορεί να παράξει συνενέσεις. Και νομίζω ότι ο μόνος που μπορεί να παράξει συνενέσεις είναι ο κύριος Δέδες. Αυτό ήταν για ένα άλλο κίνητρο. Και για να επαναλάβω κάτι που λέγει ο ίδιος, ότι αν δεν υπήρχε ο κύριος Δέδες ή η παράταξή του, θα έπρεπε η πελοποννησιακή κοινωνία να την ανακαλύψει. Αυτό ανακαλύφθηκε και νομίζω ότι αυτό είναι το στοίχημα για να πάει λίγο μπροστά η Πελοπόννησος. Κατεβαίνοντα στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, αλλά θέλω πρώτα να πάμε σε ορισμένα γενικά θέματα της περιφέρειας Πελοποννήσου και να κλείσουμε με την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Θέλω με περιεκτικό τρόπο και μέσα σε 2-3 λεπτά, κύριε Γιαννόπουλε, ανεβοκατεβαίνετε πάρα πολλές φορές και στην περιοχή σας, ακούτε και έχετε εντοπίσει αρκετά από τα θέματα. Θέλω σε πρώτη φάση να μου πείτε πού έχει μείνει πίσω η Πελοπόννησος. Και σε δεύτερη υποερώτηση, πώς ερμηνεύεται ή αξιολογείται τα 9 χρόνια της διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου από τον κύριο Τατούλη. Κοιτάξτε, αν περάσουμε τον Ισθυμό και ροβολήσουμε προς τα κάτω, η Πελοποννήσος έχει φορές μειονεξίες. Να αρχίσουμε από τα βασικά. Το εσωτερικό της οδικό δίκτυο είναι κατά το κοινό λεγόμενο, έτσι το λένε στο χωριό μου, χάρβαλο. Χάρβαλο. Το 16 και το 18 η ελαιοπαραγωγή της Πελοποννήσου καταστράφηκαν από το δάκο. Η Πελοπόννησος μπορεί να ονομαστεί και δακία πλέον. Οι υποδομές δεν υπάρχουν. Ο Μεσσηνιακός κάμπος έχει πλημμυρίσει και έχουν καταστραφεί. Στην Καλαμάτα θρυνήθηκαν και θύματα το 2016, επειδή δεν μερίμησε κανένας για να λειτουργήσουν κάποια έργα, να φτιαχτούν κάποιες υποδομές και τουλάχιστον το 2016 στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα να μην πλημμυρίζει. Πλημμύρισε. Άρα δεν υπάρχουν υποδομές. Είναι ελλιπής. Δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Υπάρχει μήπως καμία πρόνοια της Περιφερειακής Αρχής που φεύγει για την κοινωνική πολιτική στην Πελοπόννησο. Να σας θυμίσω την τρελή σκηνή του αγροτικού στην Αργολίδα που μετέφερε μαθητές στην Καρότσα. Υπάρχει μήπως πολιτική της Περιφερειακής Αρχής που φεύγει για την υπογεννητικότητα. Δηλαδή τώρα, άμα πάμε σε κανένα μέρος της ορεινής Κορινθίας, της ορεινής Αρκαδίας, ακόμα και της ορεινής Μεσσηνίας, ακόμα και της ορεινής Αργολίδας. Χωριά φαντάζομαι. Υπάρχουν χωριά που δεν υπάρχει φως. Άρα, φανταστείτε τον πληθυσμό που είχαμε και τον πληθυσμό που έχουμε. Σε λίγο οι εκλογές στην Πελοπόννησο θα είναι 200.000, 300. Γυρνάει ο κόσμος. Όλα αυτά είναι προβλήματα. Γι' αυτά δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει πολιτική πολιτισμού στην Πελοπόννησο. Ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, κύριε Κάπο? Όλοι θα πούν τον Ναύτιλιο. Υπάρχει όμως και άλλη πρώτη πρωτεύουσα. Δεν την ξέρουμε. Είναι κάπου εκεί έξω, κάπου ένα χωριό στην Αρκαδία. Υπάρχουν τρελοί αρχαιολογικοί χώροι στην Πελοπόννησο. Ωραία. Κι όμως αυτοί οι αρχαιολογικοί χώροι δεν έχει δρόμο να πάει κάποιος. Προθέσω ο κύριος Θέμελης που ανασκάπτει την αρχαία Μεσσήνη, έγραψε ένα άρθρο στην Εθνική Ελευθερία της Καλαμάτας και κοινώς τα έχωνε στην περιφέρεια, επειδή δεν μερίμνησε να κάνει τουλάχιστον κάτι. Να κάνει οδική σήμανση ώστε από τον άθλιο δρόμο ο τουρίστας να μπορεί να πάει στην αρχαία Μεσσήνη, γιατί χάνεται.
Αυτά είναι φοβερά προβλήματα. Και ασχολούμαστε αν φτιάξουμε περιφερειακή τράπεζα, αν κάνουμε διαστημική πολιτική και αν, όπως είπε ο κύριος Νίκας προχθές εδώ, κάνουμε σε κάθε νομό ένα αεροδρόμιο. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να λυθούν. Δεν μπορούν να λυθούν σε μία μέρα. Και να σας πω και κάτι, επειδή ενδεχομένως να με ρωτήσετε, να κάνω κι εγώ μια μαντεία της επόμενης ερώτησής σας ή να την προεκτείνω λιγάκι. Τώρα θα ρωτάτε όλους σχεδόν εδώ πέρα, το άκουσα και στον Τιμπέτ, για τα προγράμματα. Εγώ, επειδή είμαι υποψήφιος και με έχουν ρωτήσει πολλές φορές και το αισθάνομαι και μια υποχρέωσή μου, εγώ πολύ ταπεινά, αν με ρώταγε κάποιος, θα έλεγα ότι η παράταξη του κυρίου Δέδε δεν έχει πρόγραμμα. Το πρόγραμμά της είναι να αλλάξει την καθημερινότητα, να επινοείς το μέλλον και να κάνεις τα επόμενα 4 χρόνια το 1/3 αυτό που υποσχέθηκε ο Τατούλης και δεν έκανε 9 χρόνια. Γιατί πρέπει να είμαστε σοβαροί με τα προβλήματα. Και τα προβλήματα δεν σηκώνουν πλειοδοσίες προγραμματικών νεφελωμάτων και υποσχέσεων που δεν γίνονται. Πρέπει να πάρουμε την πραγματικότητα, να κάτσουμε όλοι πάνω, υπεύθυνοι και συνυπεύθυνοι ή και ανεύθυνοι, και να πούμε ότι αυτή την πραγματικότητα θα τη λύσουμε σε 5 βασικά ζητήματα. Διότι η Πελοπόννησος πρέπει να πάει μπροστά. Είναι κρίμα αυτή η περιοχή από την οποία ξεκίνησε η απελευθέρωση, η οποία κουβαλάει μια ιστορία από τον Όμηρο. Από εδώ έφυγε ο Αγαμέμνονας να πάει στην Τροία. Από εδώ άρχισε η επέκταση της Ελλάδος. Από εδώ άρχισαν οι αποικίες στην Νότια Ιταλία. Αυτή λοιπόν η κοιτίδα ενός πολιτισμού, εδώ τελείωσε και από εδώ έφυγε ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Η Πελοπόννησος ήταν η τελευταία περιοχή της Ελλάδας που ασπάστηκε τον χριστιανισμό και μετά έχει φοβερά μοναστήρια και φοβερή θρησκευτική παράδοση. Όλα αυτά τα έχουμε νεκρώσει. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε την πραγματικότητα και όλοι να κάτσουμε, να βοηθήσουμε ώστε αυτός ο τόπος να ξαναγεννηθεί, γιατί το χρωστάμε στον τόπο. Διαφορετικά είμαστε υπεύθυνοι. Για τα 9 χρόνια του απερχόμενου Περιφερειάρχη, του κυρίου Τατούλη, τι θα μπορούσατε να πείτε, κύριε Γιαννόπουλο? Εγώ δεν θέλω να ταπεινώσω τον κύριο Τατούλη, απλά θέλω να πω ότι, να σχολιάσω, ότι εκείνος που πρέπει να υπερασπιστεί το έργο το οποίο διαφημίζει ότι έκανε, και κυρίως το διαφημίζει η κυρία Νικολάκου, γιατί ο Τατούλης δεν μιλάει πλέον, θα έπρεπε να υπερασπιστεί ο ίδιος. Στην τηλεμαχία έφυγε. Εγώ εκτιμώ ότι έφυγε επειδή δεν μπορούσε να απαντήσει σε αυτά που δεν έκανε. Παρά τα αυτά, επειδή έχω και μια ιδία άποψη, θεωρώ ότι έργο δεν έκανε συγκριτικά με το χρόνο που είχε στη διάθεσή του, με την απόλυτη πλειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με την παντοδυναμία του την πολιτική, γιατί κάποτε το στήριζαν τα δύο πιο μεγάλα κόμματα που συγκροτούσαν το πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης, και με τους πόρους που διαχειρίστηκε. Και να σας πω, ποια ήταν η σημαία του? Σκουπίδιο εργοστάσιο, να λύσω το πρόβλημα των σκουπιδιών. Τα Γιάννενα, η περιφέρεια Υπήρου, το έκανε και δουλεύει. Και το ξεκίνησε και αργότερα. Και αργότερα. Το έκανε σε 3,5 χρόνια. Και με 42 ευρώ τον τόνο. Και εδώ πέρα λοιπόν, όχι μόνο δεν το έχει φτιάξει, όχι μόνο έκανε το ζήτημα με τις απαροτριώσεις, μπερδεύτηκε, τι είναι τα χωράφια. Εδώ πέρα παίρνει και πλαστές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και πάνε στην αποκεντρωμένη και ακυρώνονται. Αυτό λέγεται προχειρότητα. Άρα ο κύριος Τατούλης, το έργο που υποσχέθηκε δεν ανοιχνεύεται, δεν επιβεβαιώνεται και πάντως δεν μπορεί να προσθέσει πρόσημο θετικό στην Πελοπόννησο. Διαχειρίστηκε μια κατάσταση, διαχειρίστηκε και ένα δημόσιο χρήμα, όχι για να παράξει έργο, αλλά για να μπορεί το 2019 να ξανατάζει τα ίδια, ώστε να αποπειραθεί μία φορά ακόμα, να αυτό επιβεβαιωθεί, να ξαναβγεί. Αλλά νομίζω αυτή η χάρη δεν θα του κάνει. Ο καθένας την ιστορία του δεν μπορεί να την καταργήσει και η ιστορία είναι και ένα πράγμα που σε πάει προς τα πάνω και ένα πράγμα που σε τραβάει προς τα κάτω. Η ιστορία του Τατούλη ως Περιφερειάρχη είναι ένα βαρύδι που θα τον οδηγήσει, νομίζω, εύχομαι και προσπαθώ, στην ήττα του. Μάλιστα. Πάμε σε ένα θέμα, γιατί το είχα και προηγουμένως, φαντάζομαι ότι ένα μερικά από τα βίντεο προλάβατε και τα είδατε. Όλοι, τουλάχιστον εγώ είμαι από το 12 σχεδόν, από το 13, βλέπουμε εδώ να λειτουργούν εταιρείες νόμιμα, να παίρνουν έργα νόμιμα, βάλτε το σε αγγελάκια. Να βλέπουμε το 98% των έργων να είναι μέσα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Εγώ δεν θα πάω στη διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Εγώ θα πάω, κύριε Γιαννόπουλε, σε ένα απλό σκεπτικό που μπορεί να έχει ο έχουν μέτρια λογική και εξυπνάδα Πελοποννήσεως. Δεν σας μιλάω για Einstein, πολύ απλά, τον πιο απλό Πελοποννήσεως. Μπορεί να βγαίνουμε από τη μια πλευρά
εκπτώσεις 70-67%. Από την άλλη πλευρά να ερχόμαστε, όπως προηγουμένως παρουσίασα, την Οικονομική Επιτροπή από τη μία να δίνει με αναθεώρηση παρατάσεις και από την άλλη πλευρά, δηλαδή έργα που είναι 4 χρόνια και δεν έχουν τελειώσει, και από την άλλη πλευρά να αποδέχεται και νέα έργα με 70%, οι ελεκτικοί μηχανισμοί της περιφέρειας Πελοποννήσου, των τεχνικών υπηρεσιών, μετά από αυτά που έγιναν εδώ στο Φράγμα, που βρίσκεται ένας μαρούλιας, ακόμα να μην ξέρουμε πόσα μαρούλιαζε. Λοιπόν, από άλλα έργα που έχουμε εργολάβους, οι οποίοι ζητάνε 100 εκατομμύρια σταλίες. Όλα αυτά, κύριε Γιαννόπουλο, θα τα αντιμετωπίσετε και είστε και νομικός. Εγώ λοιπόν ρωτάω, το νόμιο και ηθικόν, η απερχόμενη περιφερειακή αρχή, πώς το κρίνετε εσείς ότι το αντιμετωπίζει, και εν πάση περιπτώσει μήπως και κάποια πράγματα μου έχουν ξεφύγει εμένα και έχουν και νομική παράμετρο με κάποιες υπογραφές που τελευταία βγαίνουν ότι έχουν μπει κάτω από συμβάσεις, ενώ σε πρώτο βαθμό συγγενείας δεν επιτρέπεται αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ είμαι της άποψης, μάλλον θεωρώ ως πολίτης αλλά και ως νομικός, ότι μία από τις πιο ριζικές κουβέντες που υπόθηκαν ποτέ από πολιτικό άνδρα στην Ελλάδα ήταν η γνωστή ρίση του Ηλίου, θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα. Και ξέρετε, η νομιμότητα, επειδή ο νόμος είναι ένα γραπτό κείμενο, δίνει τη δυνατότητα καθένας να τον ερμηνεύει διαφορετικά. Αλλά πάντοτε υπάρχει μία σωστή νομική λύση. Είναι αυτή η οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί. Παραδείγματος χάρη, ο θεσμός των εκπτώσεων, ο μηχανισμός αυτός να παίρνω το έργο επειδή δίνω μεγάλη έκπτωση, που οδηγεί σε αναθεωρήσεις του έργου, σε συγκριτικούς πίνακες που υποβάλλονται, και ενώ έχεις ένα έργο που ξεκινάει με 100 εκατομμύρια, μάλλον με 100 ευρώ, που δίνω έκπταση 70% να το πάρω, δηλαδή να το εκτελέσω με 30 ευρώ, τελικά με τις αναθεωρήσεις πηγαίνει και στοιχίζει 300 ευρώ. Άρα, αυτός που θα ασκήσει περιφερειακή διοίκηση από τον Οκτώβριο και μετά, που μπορεί να είναι ο X περιφερειάρχης, και εκείνοι που θα εκλεγούν να υπερασπιστούν την κοινωνία της Πελοποννήσου, θα πρέπει να ξεκινήσουν από δύο καταφάσεις. Κατάφαση πρώτη. Κανένα έργο δεν θα δοθεί με τη μεθοδολογία Τατούλη. Γιατί τα έργα που έδωσαν δεν εκτελέστηκαν. Τα έργα που έδωσαν τα πήρε μια επιχείρηση που θυμίζει κάστανο και οι ιδιοκτήτες της έχουν το ίδιο επώνυμο, πέραν που έχουν και δεσμούς αίματος επειδή είναι συγγενείς. Και επίσης, κατάφαση δεύτερη, για τα έργα που δόθηκαν με αυτόν τον τρόπο και έχουν οδηγήσει σε υπερκοστολογήσεις και οδήγησαν σε παρατάσεις και οδήγησαν σε μια διαφανή πορεία ως προς την οικονομική τάξη τους, να αναζητηθούν οι αστικές, οι ποινικές και οι λοιπές ευθύνες. Διότι η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει με μέτρα καταστολής. Όμως, όταν ένας πολιτικός, γιατί αυτό που ακούω, λέει ο άλλος είμαι υποψήφιος, αλλά δεν είμαι πολιτικός, ψηφίστε με. Όποιος είναι υποψήφιος είναι εκ της φύσης του πολιτικός. Άρα όσοι θα πάνε στην περιφέρεια και θα ασκήσουν πολιτική εξουσία, θα πρέπει να πούνε, Ελλάδο φίλε, τι έγινε με αυτό το έργο, λείπουν τόσα χρήματα, έχεις περιουσία. Ωραία, έχεις περιουσία, στο καταλογίζουμε. Άμα θέλεις, άντε στο ελεγκτικό συνέδριο, να άρεσε το καταλογισμό. Το δημόσιο χρήμα απαιτεί σεβασμό και αξιοπρέπεια, διότι ο μη σεβασμός του θα είναι η επόμενη πτώχευσή μας. Και να σας πω και κάτι. Επειδή τα χρεώνουμε όλα στο κεντρικό πολιτικό σύστημα, η αυτοδιοικητική, ή ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση, λέμε το κράτος φταίει, δεν δίνει πόρους, αρμοδιότητες κλπ. Άρα το κράτος φταίει για την πτώχευση. Αυτοί που κατοικούν στο Σύνταγμα ή ασκούνται τη διοίκηση των Υπουργείων, οι βουλευτές δηλαδή και οι υπουργοί, δεν είναι πάντα έτσι. Έχει αναρωτηθεί ποτέ κανένας πόσο έχει συμβάλει στην πτώχευση της χώρας, σε αυτή την αποδόμηση του δημόσιου χρήματος, η αυτοδιοίκηση. Ο συνήγορος του πολίτη έχει πει σε άπειρες εκθέσεις του ότι η πιο αδιαφανής διαχείριση είναι η αυτή που ασκείται από την αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν, εγώ, η παράταξή μας, είναι η Δρόμη, ο κύριος Δέδες, έχουμε την απόλυτη βούληση να μας δώσει ο λαός της Πελοποννήσου την ευκαιρία να αφετηριαστεί πλέον μια χρηστή διαχείριση που το χρήμα θα το σέβεται, οι μηχανισμοί που θα εφαρμόζει θα είναι απόλυτα διαφανείς και θα κάνει και λογοδοσία που πηγαίνει το κάθε ευρώ του Δημόσιου Ταμείου της Περιφέρειας, χωρίς να διαμεσολαβούν κάτι ανώνυμες εταιρείες αναπτυξιακές, η TACTOC, η TIPOP, δεν ξέρω ποιοι. Ωραία. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Είναι δυνατόν στην Πελοπόννησο, κύριε
κάπου να μην έχει περιφέρεια νομική υπηρεσία. Να μην έχει νομική υπηρεσία. Θα ήταν πιο οικονομική, πιο ελεγμένη. Και να σας πω και κάτι άλλο, επειδή έγινε μια απόδραση τους τελευταίους μήνες, το Γενάρη, ο συνήγορος του Περιφερειάρχη, του πολίτη και του. Ναι, ο κ. Μπουλόκος κατέβηκε με τον κύριο Τατούλη. Πατούλη. Επειδή όμως σε καμιά εκπομπή θα τον ρώταγα αυτές τις συμβάσεις που έβλεπες, γιατί δεν άσκησες την αρμοδιότητά σου οίκοθεν και αυτεπαγγέλλοντος να τις ελέγξεις αυτά που έβλεπες, ωραία, επειδή τι ξέρετε, το αντιμετωπίσει, έφυγε. Ρωτήστε τον κύριο Τατούλη. Ρωτήστε όσους ψήφισαν τον κύριο Μπουλούκο και τον κύριο Μπουλούκο γιατί οι θεσμοί αυτοκάθαρσης της περιφέρειας, που τέτοιος ήταν αυτός ο θεσμός, δεν έκαναν τίποτα για να ελέγξουν τέτοια ζητήματα. Άρα, η δικιά μας παράδοξη έχει και κάτι ακόμα. Δεν συνέχεται με αυτή την ευθύνη. Ενώ η παράδοξη του κύριου Νίκα συνέχεται. Ο κύριος Νίκας το 2014 ψήφισε τα Τούλη και οι υποψήφοι του, νομίζω πάνω από 5, μπορεί να είναι και 12. Είναι μέχρι το 2019, μέχρι τώρα, εκλεγμένοι με τον κύριο Τατούλη και έχουν συνδιοικήσει. Και άμα τους πείστε κάτι στον Τατούλη, θα σου πει: εγώ εκτελούσα αποφάσεις των συμβούλων μου, άρα και των συμβούλων που έχει πάει ο Νίκας. Δηλαδή, έχουμε τον Τατούλη που δεν έχει κάνει τίποτα, και έχουμε τον Νίκα να θέλει να αλλάξει τον Τατούλη, την πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο, δηλαδή η στεροβουλία για την Πελοπόννησο, να θέλει να διοικήσει την Πελοπόννησο με τους συμβούλους του Τατούλη. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό είναι το λογικό παράδοξο. Πρέπει να αυτοκτονήσουμε. Και επειδή νομίζω ότι είμαστε λογικοί στην Πελοπόννησο, δεν θα αυτοκτονήσουμε, θα το σώσουμε το παιχνίδι και θα τους πάμε και μέχρι τέλους. Σε πεδίο νομιμότητας αυτή τη διοίκηση που φεύγει. Διότι το δημόσιο χρήμα ανήκει στο αγέννητο παιδί. Αυτό πρέπει να βρει υποδομές. Και είναι και εκπαιδευτική η πολιτική, πώς δίνει τα έργα. Όχι, ως τον αδελφό μου, είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα, γιατί πολλοί θα πούν τώρα, μα νόμιμα τα παίρνει, κύριε Γιαννόπουλε. Εγώ επιμένω ότι υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου που άφησαν, σας λέω, και κατέστρεψαν την Κορινθία, η καμπύσια Κορινθία, δεν έχει ο Δήμος Βέλου Βόχας, δεν έχει νερό να πιει αυτή τη στιγμή, πέρσι να ποτίσει. Προσέξτε με. Και έχουν βάλει, σας μιλάω ειλικρινά και σας καλώ και σας και το γραμματέα να πάτε πάνω, γιατί αυτό πολλοί θα λένε, μα δεν είναι γραμματέας υποδομών. Το έργο αυτό είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και επιβλεπόταν από τις τεχνικές υπηρεσίες του κυρίου Τατούλη. Και σας ρωτάω, κύριε Γιαννόπουλο, είναι δυνατόν ο κύριος Νάκος Παπαϊωάννου, γιατί λέω πάντα ονόματα, ο καθήν υπεύθυνος τεχνικός διευθυντής και προϊστάμενος του έργου στον έλεγχο, αυτή τη στιγμή έφυγε και είναι ειδικός συνεργάτης στα έργα γέφυρας με μπλοκάκι, και θα βγάλω την ερχόμενη Δευτέρα ένα κάρο απευθείας αναθέσεις νόμιμες του κυρίου Τατούλη στον κύριο Νάκο Παπαϊωάννου, και απ' την άλλη έρχονται και κοροϊδεύουν τον κόσμο εδώ στη Βόχα για το φράγμα που σε λίγο θα γίνει, μας το είπε το 11, ενώ έχουν υπογράψει δεκάδες λογαριασμούς που έχει πάρει τα λεφτά ο Μαρούλης. Και δεν έχει δρώσει αυτή κανενός, κύριε Γιαννόπουλε. Είναι δυνατόν? Δεν έχει δρώσει. Πώς θα τα αντιμετωπίσετε αυτά? Να σας πω κάτι όμως. Να σας πω και κάτι. Υπάρχουν τρόποι να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά επειδή αυτά έχουν γίνει. Κοιτάξτε, να μην χαϊδεύουμε για αυτιά. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και ειλικρινής με την κοινωνία, έτσι. Και τώρα, επειδή μιλάω πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι της Κορινθίου, που εντάξει είναι περιφερειακό, άρα μιλάω και πρώτη φορά στους Κορινθίους. Κοιτάξτε. Γι' αυτό το πράγμα φταίει και ο πολίτης. Όλα αυτά τα βλέπαμε όλοι και δεν κάναμε τίποτα. Ωραία. Πρέπει και η κοινωνία να αλλάξει. Και πρέπει, σας λέω, κάποιοι να κάτσουν στους αντίστοιχους πάγκους. Κάποιοι τα λένε και εδόλια. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Η βούλησή μας είναι να ξεκαθαρίσει ο Σταύρος του Αυγία. Δεύτερον, η περιφέρεια δεν είναι πριτανείο συντηζόμενων ανθρώπων, Νταραβεριτζίδων. Ωραία, τελειώσαμε με αυτά, τελειώσαμε, τέλος. Και επίσης, εγώ κάνω και μία έκκληση, εγώ μπορώ να αυτοονομαστώ ο χειρότερος. Ο λαός της Πελοποννήσου που θα πάει να ψηφίσει, όποιον ψηφίσει, εγώ λέω να ψηφίσουν Γιώργο Δέδε νέους δρόμους, θα πρέπει να επιλέξει από το ζμάρι των υποψηφίων σε κάθε περιφερειακή ενότητα τους καλύτερους κάθε συνδυασμού, τους καλύτερους, επαναλαμβάνω, κάθε συνδυασμού και εκείνους που έχουν ηθικοπολιτικό έρμα. Διότι όλα πολλοί τα εμίσησαν την εξουσία κανείς. Και η εξουσία έχει μέλη. Ωραία.
Άρα λοιπόν να βρούμε ποιοι αντιστέκονται στο μέλι. Εγώ λοιπόν λέω εγώ ότι αντιστέκομαι στο μέλι. Ο κύριος Δέντας έχει αποδείξει ότι αντιστέκεται στο μέλι. Η παράταξη η ιδεολογικοπολιτική που τον στηρίζει αντιστέκεται στο μέλι. Και εμείς δεν θα κάνουμε την εξουσία της Πελοποννήσου μελομακάρων. Τελειώσαμε. Θα την κάνουμε έργο. Κύριε Γιαννόπουλε, χθες στη θέση που κάθεστε απέναντι είχα έναν από 100 περίπου προμηθευτές και θέλω και τη νομική σας αλλά και την απάντησή σας σε αυτούς τους ανθρώπους που μας βλέπουν, γιατί από εβδομάδα θα έχω κι άλλους. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Ακλήρωτους εννοείται. Επιχειρηματίες, θα σας πω. Λοιπόν, οι οποίοι δρόμοι πολιτισμού της Αργολίδος, θέλω να το κάνω και σε όλη την Πελοπόννησο, πήγαν το 2017, μιλάμε 300.000 ευρώ, το 2018 το ελεκτικό, λόγω ότι άλλαξε ο Κλισθένης και πήγε ο Καλλικράτης και έγινε Κλισθένης, δεν μπορούσε η αναπτυξιακή αργολίδα ΑΕ, στην οποία έκανε προγραμματική ο κύριος Στατούλης με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το Μάρτιο του 2018, τον Απρίλιο του 2018, εκεί κάπου το Μάιο, το ελεκτικό στο προσυμβατικό, γιατί είναι πάνω από 200.000, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Την έκοψε. Την απέρριψε. Όμως ο Τατούλης, ο Χιβηδόπουλος, ο Νικολάκου, ο Σιδέρης και οι υπόλοιποι την εκτέλεσαν. Και φώναξαν λοιπόν και εκτέλεσαν και τους προμηθευτές μαζί, οικονομικά εννοώ, οι οποίοι πήγαν οι άνθρωποι και μετέπειτα δεν μπόρεσαν να πληρωθούν και εξαφανίστηκαν. Και η μεγαλύτερη ξεφτύλα, σας μιλάω ειλικρινά, που ένιωσα, είναι όταν ο άνθρωπος ήρθε εδώ χτες και μου λέει, όταν έμαθαν ότι έρχομαι στο πλατό του Σούπερ, έτρεξε ένας από αυτούς και έδωσε προσωπική του επιταγή με ημερομηνία σημερινή, δεν ξέρω αν πληρώθηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι έσπασαν τα τηλέφωνα τα δικά μου εδώ και του σταθμού για να έρθουν οι άνθρωποι να πληρωθούν ή να πλήρωτος κόσμος πάνω από 200-300.000 ευρώ. Και τους έστειλαν σε μία ΜΚΟ στο Κρανίδι, η οποία παίρνει έργα από την περιφέρεια, όλος τυχαίως διαχειρίζεται την, προσέξτε, την διαχείριση, την τακτοποίηση των ΤΕΒΑ, τα ξέρετε ποια είναι τα προγράμματα ΤΕΒΑ. Έχουμε λοιπόν εκεί έναν ταραβεριτζή, ο οποίος λέει, ας πούμε, πας να πάρεις μακαρόνια στο Μπακάλικο, έχει και ένα ψυχολόγο, λέει, δεν το έχει ελέξει κανένας. Ένας γνωστότατος, ονόματι Παπαδημητρίου, είχε εκτελέσει και κάτι τόψα και το Πέκο. Έχουμε κάτι παλιές ιστορίες με αυτό. Και σας λέω λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ για να πούνε και τους κυνηγάνε από πίσω, μην πάτε εκεί, ενώ 10 μήνες δεν τους σηκώναν το τηλέφωνο. Θέλω την άποψή σας σαν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος και σαν νομικός, επειδή ήδη πήγε ο κύριος Αντωνόπουλος στις υπηρεσίες και στην εισαγγελία. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα διεκδικήσουν τα λεφτά τους? Να σας πω, αρχίζοντας λίγο πρόχειρα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ψηφίσουν, δεν πρέπει να ψηφίσουν νέα, δηλαδή παλαιά Πελοπόννησο. Γιατί ο Τατούλης εκφράζει ότι πιο παλιό υπάρχει. Μια παλιά νοοτροπία του είναι αυτή. Δεύτερον, αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ιδρύσουν σύλλογο δεινοπαθούντων από τον Τατούλη. Πρέπει να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Και πρέπει να το πάνε μέχρι το τέρμα. Είναι μοντέρνα φράση τελευταία. Αλλά εγώ ξέρετε με τι απορώ. Εσείς πάρα πολύ καλά κάνατε, γιατί έβλεπα χθες αυτήν την είδηση που βγάλατε και έβλεπα και την αναπαραγωγή της στα site της Πελοποννήσου. Ήρθε εδώ ο άνθρωπος. Το έβλεπα. Εγώ ρωτάω, η δημοκρατία μας έχει φροντίσει στην Κόρινθο, στην Τρίπολη, στο Ναύπλιο να υπάρχουν εισαγγελίες. Και στην Πελοπόννησο έχουμε και δύο εισαγγελίες εφετών. Οι εισαγγελίες κάνουν διάλειμμα, δεν βλέπουν δελτία. Αυτά είναι ποινικά αδικήματα. Αυτά είναι αδικήματα. Δεν τη βγάζω στον αέρα. Σας τη δίνω. Ναι. Θα δείτε το όνομα, μην το πείτε μου. Όχι, δεν το λέω. Είναι, λοιπόν, είναι πολιτική διαφθορά. Άρα λοιπόν θα πρέπει. Του τη δώσανε χτες. Οι άνθρωποι αυτοί, ναι. Ελπίζω να καλυφθεί στο οχταήμερο. Ο Θεός. Όχι, και την έδωσε ως εγγύηση για να τον πληρώσει ΜΚΟ. Και να μην έρθει εδώ. Γι' αυτό έχει αδυνατήσει. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Η νομοθεσία προβλέπει τρόπους, είναι εύκολη. Τώρα να μην κάνουμε εδώ πέρα και νομίζουν ότι κάνουν και διαφήμιση νομικών υπηρεσιών. Και αυτοί οι άνθρωποι νομίζω ότι πρέπει να στηριχτούν από όλους μας και από τις αυτοδιοικητικές παρατάξεις οι οποίοι διεκδικούν. Πρέπει να πληρωθούν γιατί έχουν κάνει έργο. Τώρα, εκείνοι που δεν πλήρωσαν όμως πρέπει να μας πούν γιατί χειρίστηκαν έτσι το δημόσιο χρήμα,
Διότι αυτό είχε μια διαδρομή. Θυμάστε την υπόθεση Ψωμιάδη. Βέβαια. Ο Ψωμιάδη. Ωραία. Αυτοί κάνανε κάτι άλλο. Κάνανε κάτι πολύ χειρότερο. Ας διαβάσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Ψωμιάδη και ας προετοιμάζονται. Και αυτό ας ενψυχώσει τους ανθρώπους αυτούς, γιατί υπάρχουν δικαστές στην Ελλάδα. Εγώ θεωρώ, κύριε Κάπο, ότι ο μόνος δημόσιος χώρος στην Ελλάδα, ο οποίος λειτουργεί ακόμα με ευρωπαϊκούς ρυθμούς, όχι σε χρόνους, με ευρωπαϊκούς ρυθμούς ποιότητας, είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί να πάνε εκεί και κάποτε οι άλλοι δεν θα δίνουν επιταγές, θα δίνουν και κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το πω, γιατί με δεσμεύει η δεντολογία και το εσουρού για εσάς. Κύριε Γιαννόπουλε, τελευταία για να φύγουμε και από αυτό το θέμα. Οι άνθρωποι αυτοί, ο κύριος Στατούλης, η κυρία Νικολάκο, ο κύριος Χιβηδόπουλος, η κυρία Παναγιωτοπούλου που άλλαξε και πήγε στη Νέα Δημοκρατία για Βουλή, εγώ την ήθελα να κατέβει στην αυτοδιοίκηση. Και όχι να πάει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να την βάλει στη Βουλή και μάλιστα την έχει ανακοινώσει και να κάνει και προεκλογική περίοδο. Είχε λοιπόν, προϋπηρεσία γι' αυτό. Ναι, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Γιαννόπουλε, βλέπανε, ξέρανε ότι αυτή η δράση έχει κοπεί από το ελεκτικό, από το δικαστικό ελεκτικό σώμα και ανεβαίναν στα πάλκα και κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ναι. Ότι εκτελούν μια πολιτιστική εκδήλωση. Και οι άλλοι που είχαν πάει τις καρέκλες, είχαν μεταφέρει με τα λεωφορεία τον κόσμο, είχαν βάλει τα φαγητά, έρχονται εδώ πέρα και παίρνουν επιταγές μέρες για να μην έρθουν στο κανάλι για να τους πληρώσουν την τελευταία στιγμή. Ενώ 10 μήνες δεν ανοίγαν τα τηλέφωνά τους. Δεν λέγανε την αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να. Πολιτικά, πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Αυτό λέγεται, θα σας πω, λέγεται σαλτιμπαγκισμός, λέγεται πολιτική μικρόνια. Και λέγεται βλακεία. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο, ένα κλασικό βιβλίο της ελληνικής δοκιμιογραφίας, ενός Λεμπέση στο Μεσοπόλεμο, που λέει, περιγράφει, αυτός είναι και ο τίτλος του, τη μεγάλη δύναμη της ανθρώπινης βλακείας. Ωραία. Η πολιτική διαμορφώνεται πολλές φορές με χρήση μέτρων για να αποβλακώσει τον κόσμο, ωραία. Αλλά αυτός που επιχειρεί να αποβλακώσει τον κόσμο, να κρύψει την αλήθεια δηλαδή, τελικά είναι ο πιο μεγάλος βλάκας. Και εδώ είμαστε. Νόμιζε αυτή η ομάδα ότι εδώ πέρα τρώμε κουτόχορτο. Και νόμιζε αυτή η ομάδα ότι θα βρει και ένας τρόπος να αποφύγει την πραγματικότητα. Αλλά ξέρετε, η σύγκρουση με την πραγματικότητα είναι σύγκρουση με ένα γρανίτι. Είναι σαν να πέσεις από ένα αεροπλάνο στη θάλασσα. Σκοτώνεσαι, γιατί η θάλασσα πλέον με την ταχύτητα που πέφτεις είναι μια πέτρα. Συγκρουόμενοι με την πραγματικότητα, θα το καταλάβουν τώρα. Νόμιζαν ότι θα το ξεφύγουν. Έχουν διαβάσει Μακιαβέλη, τον έχουν καταλάβει λάθος. Και δεν έχουν καταλάβει ποτέ ότι σε αυτή τη χώρα που την ανακάλυψε, η δημοκρατία είναι αμήλικτη. Οι εξουσίες, οι μακρόσυρτες, η μυστικοπάθεια αυτή, ο τρόπος έλεγε θα το καλύψουμε, εγώ καθαρίζω. Αυτά που έλεγε ο Πέτρος Αγοριά της Κορινθίας, ότι ο λόγος μου συμβόλαιο. Κάτσε ρε μεγάλε, ο λόγος μου συμβόλαιο, αλλά πάμε και σε ένα συμβολογραφείο να το μεταγράψουμε κιόλας. Ωραία, τελειώσαμε. Κύριε Γιαννόπουλε, δεν έχουν τέτοια στο Καστρί, πάνε έχουν καταργήσει και τα χαρτιά. Ναι, στο Καστρί. Συμβολογράφοι, στο Καστρί δεν υπάρχει συμβολογραφείο. Ναι, καθόλου, ναι, ναι. Γιατί είναι λογοτιμήτικη. Ναι, αλλά σας λέω, αυτή η άποψη του Πέτρου, της Νικολάκου, της Ντίνας, του Χιβηδόπουλου, οποιονδήποτε αυτή τη πλειοψηφία. Είναι μια λογική ότι εμείς το 10 ήρθαμε, καβατζώσαμε, το παίξαμε και λίγο ανεξάρτητοι, μας στήριξαν για τα δύο μεγάλα κόμματα, ήρθε και η σουβή των μνημονίων, άρα τα φορτώνουμε όλα στα μνημόνια. Αυτό λέγανε προχθές το γάμο, ότι τα μνημόνια φταίνε για να κίνουν στην Τζίνα, ότι που δεν κάναμε τόσο πολύ, πολύ μεγάλο έργο και νόμισαν ότι επειδή μας καβάτζωσαν την πλάτη, έχουν πολιτική χρησικτησία. Στη δημοκρατία, πολιτική χρησικτησία δεν υπάρχει. Η Πελοπόννησος θα διοικηθεί από αυτόν που επιλέξουν οι Πελοποννήσιοι. Όποιος Πελοποννήσιος πει ότι ο κύριος Τατούλης άσκησε καλή διοίκηση, με γεια του με χαρά του. Όμως οι Πελοποννήσιοι ξέρουν τι ασκήθηκε και θα του πούν, Πέτρο, πρέπει να πάρεις και λίγο πολιτική σύνταξη. Στο Καστρί είναι ωραία, δεν υπάρχουν συμβολιογράφοι. Θα κάνεις ωραίους περιπάτους, πάρε και ένα σκυλάκι, μια προβατίνα και ζήσε τι ωραία που θα περάσεις. Στο φινάλε υπάρχουν και πολιτικές μονές. Ας πάει στην πολιτική μονή του. Έχω μία ακόμα ερώτηση και να κάνουμε και μία περατσάδα από την περιφερειακή ερώτηση στην οποία θα πολιτευτείτε, κύριε Γιαννόπουλε, και έχει να κάνει με τις υποψηφιότητες. Μέχρι στιγμής έχω απαριθμίσει εγώ, γιατί έρχονται με το που ξεκινάω, ξέρετε, πέφτουν και τα τηλέφωνα. Βλέπω λοιπόν, παράδειγμα, πρώτου βαθμού συγγενείας, να έχει Νταραβέρη. Τι εννοώ Νταραβέρη?
Αναθεσούλα, πρόχειρη, νόμιμη, κύριε Γιαννόπουλε, η κόρη. Συγκεκριμένο, θα πω και το όνομά του, γιατί εγώ λέω όνομα του πάντα. Κι εγώ. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά να κατεβαίνει και να τον έχει ανακοινώσει και υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο. Έρχομαι λοιπόν από την άλλη πλευρά, έχουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, βγάζει ένα δελτίο τύπου, είναι πολέμιος της Κορινθίας, γιατί κατεβαίνει με, με το κοινάλο κύριος Μπουντρούκας και μόλις ανακοινώνεται ο κύριος Μουρίκης, ας το πούμε, ανταγωνιστής του, να το πούμε, όχι, αντίπαλός του, ναι, στο Επιμελητήριο Κορινθίας από τον κύριο Νίκα, πάει και αυτός κολλητός στο Αυγενάκι και λέει, ο κύριος Στατούλης μας βοήθησε για την έκθεση, χρέωσε ένα περίπτερο, μη γελάτε κύριε Γιάννη, χρέωσε ένα περίπτερο η περιφέρεια, 100.000, τι βάλανε σβαρός, τι βάλανε. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν, και θέλω να καταλήξω, 8 ονόματα και έχω και στοιχεία. Λοιπόν, όπως παράδειγμα, ο κύριος οικονόμου εδώ, η κόρη του βασικά, η οικονόμου Χριστίνα, δίνει καλύτερη προσφορά στον πρόχειρο διαγωνισμό 8 Τετάρτου 2019 για την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας με μελάνια, με χαρτιά, με χαρτικά. Και πριν μια εβδομάδα από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, πάλι σε πρόχειρο διαγωνισμό, αλλά αυτή τη φορά στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, παίρνει 16.000 ευρώ. Πρόχειρο διαγωνισμό, νόμιμο. Λοιπόν, και υπάρχει κι άλλος ένας στην Κορινθία, περίπου αυτού του ποσού. Και λέω, κύριε Γιαννόπουλε, αυτό το πράγμα πόσο ηθικό και νόμιμο είναι, γιατί νόμιμο είναι. Αλλά το νόμιμο είναι και ηθικό ακόμη και στους ανθρώπους που τους κατεβάζουμε για να μαζέψουν ψήφους. Δηλαδή, πώς να αισθανθεί όταν τα ακούει ο Κορίνθιος αυτό, κύριε Γιαννόπουλε, ή ο Μεσίνιος ή ο Λάκωνας. Ωραία. Και κυρίως ο Έλληνας, ο ελεύθερος άνθρωπος. Σωστό. Ωραία. Κοιτάξτε, για να πούμε κάτι, γιατί μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι αφού ανατέθηκε κάτι πρόχειρα και 16.000 στοιχίζει. Κοιτάξτε, η πιάτσα, ξέρετε τι λέει, ανάθεση απευθείας 16.000 στον τάδε που επιλέγω εγώ. Μου το επιτρέπει ο νόμος, γιατί είναι το όριο, δεν ξεπερνάω το όριο. Γιατί δεν κάνει ένα ενιαίο διαγωνισμό να πάρει έκτος. Θα σας πω γιατί. Ηλεκτρονικό. Διότι ο τρόπος των απευθείας αναθέσεων είναι το γέμισμα του σακούλι του αναθέτοντος. Στα 16.000 που παίρνω εγώ ανάθεση, πάω και πληρώνομαι και όταν πληρώνομαι αφήνω και τον παξίσιν. Γι' αυτό υπάρχουν απευθείας αναθέσεις. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε όμως αυτά τα πράγματα, κύριε Γιαννόπουλε. Γιατί δεν κάνει απευθείας διαγωνισμό ο X. Όχι, γιατί δεν μαζεύει τα 20 της Κορινθίας και τα 20 στη Λακωνία, γιατί βιαζόταν η κυρία Ντία. Δεν περίμενε. Άρα, λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν το κάνει επειδή κάτι υπάρχει. Και αυτό που υπάρχει είναι η διαδρομή, όχι του αίματος, του χρήματος. Για να μετά μπαίνει, κύριε Γιαννόπουλε, με συγχωρείτε γιατί με πνίγει το άδικο. Μετά μπαίνει αυτός ο άνθρωπος με την μπουράκλα του και καλά κάνει. Και κάθεται δίπλα και λέει, εγώ κατεβαίνω με τον πέτρο του Ντατού. Ωραία, πάμε τώρα εκεί. Εκεί που ρωτήσατε. Τώρα, οι συνδυασμοί κατατέθηκαν την προηγούμενη Κυριακή. Νομίζω αύριο ανακηρύσσονται. Να δεν απατώμε. Ναι. Αύριο ανακηρύσσονται. Λοιπόν, θα πρέπει και κάθε πολίτης της Πελοποννήσου και κάθε ενδεχομένως υποψήφιος και κάθε παράταξη αυτοδιοικητική που δεν έχει τέτοιους στο πλήρωμά της να ασκήσει αυτό που λέει ο νόμος. Ο νόμος του λέει ότι όταν κάποιος έχει κόλλημα, όταν κάποιος έχει ασυμβίβαστο από τους υποψηφίους, τότε ο καθένας μπορεί να κάνει μια ένσταση ώστε να πάει κάτι στο σπιτάκι του και να απολαύσει τις απευθείας αναθέσεις που πήρε, χρησιμοποιώντας ένα παράδοξο, παράνομο τρόπο. Ή όσοι αυτός ο τρόπος δεν οδηγεί σε κόλλημα, αυτό το πράγμα να αναδειχθεί και να το έχουν ευθύνη οι δημοσιογράφοι, ώστε ο λαός να μάθει και να το τακτοποιήσει καταλλήλως. Ο λαός δεν κάνει ποτέ λάθος αν είναι πληροφορημένος. Άρα, αν εσείς ασκήσετε την πληροφόρηση που ασκείται επιτυχώς τόσα χρόνια, αν οι υποψήφοι όλοι αντιπαρατεθούν με στοιχεία και με τεκμηρίωση, να είστε σίγουροι ότι τα ζαγάρια θα πάνε εκεί που πρέπει και τα ποντίκια στα υπόγεια. Και θα ξεκαθαρίσει ήδη από το στάρι. Πρέπει να πούμε την αλήθεια όλοι χωρίς να κρυβόμαστε. Και εγώ, για να κλείσουμε, οι πρόχειρες αναθέσεις είναι ένας τρόπος
ημινόμιμης διαχείρισης του πολιτικού χρήματος, του χρήματος του δημοσίου, το οποίο παράγει πολιτικό χρήμα και δείχνει και μια προχειρότητα. Ένας άνθρωπος που ασκεί διαχείριση πρέπει να δώσει απευθείας ανάθεση, ξέρετε πότε, όταν συμβεί κάτι έκτακτο. Έπεσε μια γέφυρα. Ένα σεισμός. Πέφτει, δηλητηριάζει το κόσμος. Εκεί το καταλαβαίνω. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται το έκτακτο, να γίνεται τακτικό. Γιατί αυτό μου θυμίζει άλλες εποχές. Πάμε να κλείσουμε, να κλείσουμε. Με την Μεσσηνία. Πατρίδα σας, η Πύλος, από ό,τι ξέρω. Η Γιάλωβα της Πύλου. Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, η Μεσσηνία αυτή τη στιγμή στο προγραμματισμό και σε αυτά που ο Παναγιώτης ο Γιαννόπουλος έχει συγηθεί στον κύριο Δέδε και επειδή είναι και μηχανικός ο κύριος Δέδες, θεωρώ ότι σίγουρα τα καταλαβαίνει πολύ καλύτερα από όλους μας. Ποια είναι λοιπόν τα θέματα που πρέπει να διορθωθούν στη Μεσσηνία και που ο Γιώργος Δέδες με τους νέους δρόμους και με εσάς και με άλλους αξιόλογους συνυποψηφίους έχει σχεδιάσει και έχετε περάσει στο προγραμματισμό για να γίνουν. Λοιπόν, ένα μεγάλο ετούμενο της Μεσσηνίας, όλων των Μεσσηνίων, από το 1933 περίπου, που υπάρχει αρθρογραφία, είναι ο περιβόητος δρόμος Καλαμάτα, Μεσσίνη, Ριζόμυλος, Πύλος, Μεθόνη. Αυτό το δίκτυο, κύριε Κάπο, είναι το δίκτυο από το οποίο πέρασε ο Μπραήμης. Ο Μπραήμης. Η περίμετρος βασικά του ποδιού του τελευταίου. Ακριβώς. Το τελευταίο ποδήλατο στην Ιταλία δηλαδή. Ξέρετε, εγώ κάνω, επειδή παραβιάζω λίγο τον κόκ, να πω την αλήθεια, τρέχω δηλαδή πολύ, και έχω μάθει και πού είναι τα μπλόκα, αλλά με ακούει κανένας αστυνομικός να με συλλάβει καμιά μέρα. Κάνω από την Αθήνα μέχρι την Καλαμάτα μία μισή ώρα και κάνω από την Καλαμάτα μέχρι το χωριό μου, γιατί πίνω και κάνω ένα τσίπουρο, 60 λεπτά. Μια ώρα περίπου. Γιατί. Όσο κάνετε μέγαρα Καλαμάτα, κάνετε Καλαμάτα Πύλο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, από ό,τι ξέρετε, ο κύριος Δέδες, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του και της αγάπης του για την Πελοπόννησο, γιατί δεν είναι μόνο η αρμοδιότητά του, αυτό το δρόμο τον εξήγηλε και έχει προχωρήσει τη διαδικασία να γίνει μεσδίτ. Και νομίζω από ό,τι έχω διαβάσει, από ό,τι έχω ακούσει και από ό,τι έχουν πει και πολιτικοί του αντίπαλοι, ο δρόμος αυτός θα αρχίσει να γίνεται το 2020. Να σημειώσω εδώ, για να προσμετρηθεί στον κύριο Δέδε, γιατί προσμετράτηκε στους νέους δρόμους, ότι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, κύριος Καραλής, ο οποίος είναι πολιτικά αντίπαλος, όχι ομόδοξος, ετερόδοξος του κύριου Δέδε, είπε, όταν επισκέφθηκε ο κύριος Δέδε στην Πύλο, ότι αν δεν υπήρχε ο κύριος Δέδες, ο δρόμος αυτός δεν θα γινόταν ποτέ. Φτάνει. Άρα, το οδικό δίκτυο, αυτός ο δρόμος δεν φτάνει, πρέπει να επιμεληθεί οδικού δικτύου και τουλάχιστον αν όχι όλο, δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο, οδικού δικτύου που οδηγεί σε αρχαιολογικούς χώρους, που οδηγεί σε χωριά, που οδηγεί σε χωριά ζωντανά, πρέπει να επιμεληθεί των μαθητών, πρέπει να ασκηθεί πολιτική για την νεολαία. Δεν είναι δυνατόν στην Καλαμάτα να κάνουμε σαΐτο πόλεμο, για παράδειγμα, και να μην την αναδείξουμε ως μια μήτρα πολιτισμού, επειδή έχει το Μέγαρο Μουσικής και κάνει τέτοιες εκδηλώσεις. Πρέπει να ασχοληθούμε με τη νέα γενιά. Η Καλαμάτα έχει πανεπιστήμιο. Πώς αυτό το πανεπιστήμιο γίνεται ερευνητικό κέντρο και διαχέεται. Στην αυμαχία του Ναυαρίνου, που είναι η πρώτη φορά που οι μεγάλες δυνάμεις στην ιστορία παρενέβησαν για να λύσουν ένα τοπικό ζήτημα και να λυτρώσουν ένα λαό που πολεμούσε από ένα δυνάστη. Μετά έγιναν οι επιχειρήσεις στο Βιετνάμ, όλα αυτά ανάγονται από εκείνη την παρέμβαση. Ο Καφαντάρης είπε: θα κάνω μια ναυμαχία του Ναυαρίνου. Η περιφέρεια συμμετέχει στον εορτασμό. Εγώ λοιπόν θα ήθελα στην επόμενη 20η Οκτωβρίου που θα γιορταστεί, και επειδή πλησιάζουμε για τα 200 χρόνια, να γίνει ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο και να κάτσουν 15 ιστορικοί, 15 πολιτικοί επιστήμονες, διεθνολόγοι, να πούνε αυτή η τάση των μεγάλων δυνάμεων να παρεμβαίνουν για να λύνουν ζητήματα. Πότε βοήθησε, πότε δεν βοήθησε, γιατί πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αναδειχθούν οι αρχαιολογικοί χώροι της Μεσσηνίας. Πρέπει να. Στην Πύλο υπάρχει μια μαρίνα, η οποία δεν λειτουργεί. Είναι ένας δημόσιος πόρος, χτίστηκε. Στην Πύλο υπάρχουν 3 βιολογικοί. Δεν λειτουργούν. Πρέπει να λειτουργήσουν. Τα σκουπίδια. Τι θα γίνει, πότε θα γίνει. Και επίσης, για μένα, ο κύριος Δέδες, επειδή έχει και μια πολιτική αναφορά, την ξέρετε πολύ καλύτερα, γιατί συνέχεστε λόγω καταγωγής και επειδή είναι Κορίνθιος δηλαδή. Πρέπει να ασκήσει μια κοινωνική πολιτική, γιατί τα άγιοι και οι κίνδυνοι
είναι μεγάλη. Οι κίνδυνοι και τα Άγια έχουν μεγαλώσει λόγω της σουβής των μνημονίων, από τα οποία τώρα αχνοφαίνεται ότι έχουμε βγει και προχωράμε προς τα πέρα. Όμως η κοινωνία έχει πάνω τις πληγές. Πρέπει να βρει η περιφέρεια, η νέα αρχή, ποιοι έχουν τις πληγές και αυτούς να τους πάρει, να, μάλλον να θεραπεύσει λίγο αυτή την πληγή η οποία πονάει. Και η κοινωνική πολιτική δηλαδή που πρέπει να ασκηθεί είναι πολύ μεγάλη, διότι υπάρχει ένα δίλημα, ξέρετε, πολλές φορές. Τι να φτιάξω, την άσφαλτο μέχρι εκεί ή να φτιάξω μια κοινωνική πολιτική που θα σώσει 100 παιδιά σε μια πόλη που παίρνουν ναρκωτικά, 100 παιδιά που πρέπει να σπουδάσουν και δεν έχουν χρήματα οι γονείς τους ή 50 γερόντους που είναι αφημένοι σε ένα χωριό και πεθαίνουν. Εκεί πέρα πρέπει να φτιαχτεί μια επιλογή. Και αυτή η επιλογή πρέπει να γίνει όχι με σοφία, πρέπει να γίνει με συνένεση. Και η συνένεση ποια είναι? Θα πάω στο συμβούλιο μου, θα μιλήσω ανοιχτά με την κοινωνία και θα πω αυτό επιλέγω. Άρα λοιπόν χρειάζεται και μια ευαισθησία και νομίζω ότι το οδικό δίκτυο, οι αρχαιολογικοί τόποι, η άσκηση πολιτικών, η προστασία του περιβάλλοντος, τα υδατοδρόμια, η ανάπτυξη της περιουσίας της περιφέρειας, αυτά είναι οι βασικές επιλογές. Και αυτό δεν είναι μόνο για τη Μεσσηνία. Πρέπει να γίνει σε όλη την Πελοπόννησο. Και για να, επειδή τελειώνουμε, θα πω κάτι κάνοντας ένα αφιολόγημα. Ο Απόστολος Παύλος είχε γράψει προς Κορινθίους επιστολές. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Με Καλαματιανούς δεν ασχολήθηκε. Εγώ Καλαματιανός είμαι, ούτε με Τριπολιτσιώτες, ούτε με Λάκωνες, ούτε με Αργολιδείς. Νομίζω ότι η Πελοπόννησος αξίζει πλέον να έχει ένα περιφερειάρχη Κορινθίο, λόγω και Αποστόλου Παύλου. Να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά, κύριε Γιαννόπουλε, για αυτή την ωραία συνέντευξη που αναλύσαμε και γενικά αλλά και τοπικά θέματα της περιφέρειας Πελοποννήσου και τοπικά θέματα της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, της πατρίδας σας. Και βέβαια να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε εσάς και στους νέους δρόμους για τις επερχόμενες εκλογές και μακάρι η Πελοπόννησος να γυρίσει σελίδα. Τουλάχιστον ένα είναι σίγουρο και θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι τίποτα δεν θα είναι όπως πριν από τις 2 Ιουνίου, να μην πω από τις 26 Μαΐου. Είναι σίγουρο ότι άλλο απλή αναλογική, άλλο παντοδυναμία ενός συστήματος το οποίο έμπαινε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν καταλάβαινε τίποτα. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε, κύριε Γιαννόπουλε. Δεν διαφωνώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Να ευχηθώ σε όλους τους υποψηφίους του συνδυασμού και σε όλους τους υποψηφίους των άλλων συνδυασμών καλή επιτυχία και καλό αγώνα. Και να ευχηθώ, επειδή φιλοξενούμε στο κανάλι σας, και σε εσάς προσωπικά και σε όλη τη δημοσιογραφία σας ομάδα, να είστε από τον επόμενο Σεπτέμβρη, με τον κύριο Δέδε Περιφερειάρχη, πολύ πιο ελεγκτικός, πολύ πιο καυστικός και πολύ πιο σκληρός στην κριτική σας, διότι αυτό πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος, αυτό πρέπει να κάνει ένας ενημερωτικός σταθμός και αυτό πρέπει να επιζητεί αυτός που ασκεί εξουσία, να ελέγχεται κάθε μέρα και να ματώνει από τον έλεγχο.